Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε ό,τι σας απασχολεί, κάθε ζήτημα, κάθε θέμα το οποίο μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι θα έχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε ποτέ θεωρήσαμε ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με έναν αδελφό μας ανώνυμο, ο οποίος μας γράφει: «Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί έρωστε, πρωτίστως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πνευματική τροφή που μας δίνετε και μας ενθαρρύνετε να πορευόμεθα εις το δρόμο της αλήθειας. Δευτερευόντως θα ήθελα να σας κάνω τις εξής πιο κάτω απορίες μου. Πρώτον, η ευλογημένη μητέρα του Ιησού Χριστού ορθά ονομάζεται Παναγία, αφού ο ίδιος ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο αυτοποκαλείται Άγιος?» Ναι, αγαπητέ αδελφέ, εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αποκαλεί ο Λόγος του Θεού την ευλογημένη μητέρα του Κυρίου. Όχι πώς την αποκαλούν οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Ο πρώτος ο οποίος απευθύνθηκε στη μητέρα του Κυρίου είναι ο Γαβριήλ, ο οποίος πλησίασε την Μαρία 6 μήνες αφού ευαγγέλισε τον Ζαχαρία ότι η Ελισάβετ θα συλλάβει ιόν και μάλιστα τον Ιωάννη. Εν το 6ο μηνή απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλη Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Διαβάζω από το 1ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, 27 εδάφιο. «Προς παρθένον ηραβωνισμένην με άνδρα, ονομαζόμενον Ιωσήφ εξύπουκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου Μαριά. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Ο άγγελος λοιπόν ο Γαβρίλ αποκαλεί την μητέρα του Κυρίου, τη Μαρία, την Παρθένο, την αποκαλεί και χαριτωμένη και ευλογημένη περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Αλλά στο ίδιο κεφάλαιο, όταν η Μαρία επισκέπτεται την συγγενή της Ελισάβετ που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της αποκάλυψε ότι είναι έγκυος, αν και στήρα και γερόντισσα, όταν πλησίασε και τη χαιρέτησε, πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, εσκύρτησε το βρέφος, όπως λέγει η Γραφή, στην κοιλιά της και πλήστη, δηλαδή ο Ιωάννης, κατά το λόγο του Αγγέλου, κατά το λόγο του Θεού Πνεύματος Αγίου, εκ κοιλίας μητρός, και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης η Ελισάβετ και είπε, πάλι τα ίδια, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Πάλι την αποκαλεί δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός τώρα, ευλογημένη σοι εν γυναίξη. Και στο 43 όμως λέει κάτι πολύ σημαντικό, πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ. Άρα λοιπόν και δια Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ την αποκαλεί ευλογημένη σοι εν γυναίξη πρώτον και πόθεν μη να έλθει προς εμέ η μήτυρ του Κυρίου μου, η μητέρα του Κυρίου. Αν πάμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων, το 1ο κεφάλαιο πάλι,
και στο 13 εδάφιο λέει η Γραφή. Και ούτε εισήλθον, ανέβησαν εις το ανώγιον όπου ήσαν το κατάλημα, είχαν το κατάλημα, Πέτρος Ιάκωβος, Ιωάννης Ανδρέας, Φίλιππος Θωμάς, Βαρθολομαίος Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας του Ιακώβου. Ούτε πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά τη γυναικών και ιδιαιτέρως Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδερφών αυτού. Άρα και στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Για να μην επεκταθώ, πουθενά δεν αποκαλείται η μητέρα του Κυρίου Παναγία. Αυτό είναι κάτι που είναι και ασεβές κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί βάζει κανείς Πανάγιος δεν είναι ούτε ο Θεός, Άγιος είναι ο Θεός, όπως πολύ σωστά λες. Τη βάζει ένα επίπεδο πάνω από την αγιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ενώπιον του Θεού με ασέβεια να αποκαλούμε την ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, την ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες και μάλιστα όπως η ίδια αποκαλεί τον εαυτό της στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και αξίζει τον κόπο και αυτό να το δούμε και να το διαβάσουμε, λέγει η ίδια η Μαρία για τον εαυτό της, επειδή από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε εγενέ, διότι επέβλεψε με την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αυτό το οποίο ομολογεί για τον εαυτό της είναι δούλη Θεού και επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του Θεού και θα τη μακαρίζουν όλα γενναί. Άρα μπορούμε να την πούμε μακαριωτέρα, ευλογημένη συγγύνεξή, μπορούμε να την πούμε και μητέρα του Κυρίου και τίποτα άλλο. Η δεύτερη ερώτηση του αδελφού μας είναι: ο ιερεύς που βαφτίζεται ανήπει απράτη ορθά με το θέλημα του Θεού? Το ρωτάω αυτό γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: ο πιστέψας και βαφτιστής σωθήσετε. Και όχι ο βαφτιστής και πιστέψας σωθήσετε. Γιατί γίνεται αυτό από την Εκκλησία? Και αυτό σημαίνει πως πρέπει να ξαναβαφτιστούν όσοι πραγματικά πιστεύουν και ακολουθούν το θέλημα του Θεού? Ναι αδερφέ αγαπητέ, το βάφτισμα, ο νιοποβαφτισμός, πάλι θα είμαι λίγο απόλυτος, είναι παράβαση, ανομία, αμαρτία. Γιατί είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού στις πράξεις πρώτα-πρώτα των Αποστόλων, να ξεκινήσω από εκεί, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 38 εδάφιο λέει η Γραφή. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: μετανοήσατε πρώτον και ύστερας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ύστερα θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και τέταρτον, και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον: σώθητε από τις διαστρεμμένες ταύτης γενεάς. Άρα είναι τέσσερα τα βήματα του χριστιανού όταν ο Θεός κατά χάριν δια της πίστεως τον αναγεννήσει. Πρώτον, μετάνοια. Του δίνει πίστη δώρο Θεού ο Πατέρας, τον φέρνει σε κατάνοιξη, καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός και μετανοεί, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του στο Χριστό, μόνο στο Χριστό. Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού εξομολογηθεί τις αμαρτίες του στον Κύριο και μετανοήσει, τότε βαφτίζεται εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, αφού πιστέψει και βαφτιστεί. Αλλά και όποιο Ευαγγέλιο και να πάρω, και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο να πάω, στο 16 εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού: όστις πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, όστις όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Αλλά και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όταν απευθύνεται ο Κύριος μας στους μαθητάς του, λέει: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, πρώτον μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μιλήστε τους για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να γίνουν μαθητές του Ιησού Χριστού, δηλαδή να αναγεννηθούν, να μετανοήσουν, να αναγεννηθούν, να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού να σωθούν, και ύστερα βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Αυτό είναι το βάφτισμα
της γραφής. Και επειδή η εκπομπή μας αυτή είναι να εξετάζουμε τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, γι' αυτό δεν θέλουμε να προσθέτουμε τίποτα περισσότερο. Το βάφτισμα δε, μια και αναφερόμαστε στο βάφτισμα, είναι ένα φοβερό μυστήριο, το οποίο μυστήριο δεν γίνεται στο μικρό παιδί. Για ακούστε τι λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Μάλλον από το 9 εδάφιο. Διότι εν το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Και εσείς είστε πλήρης μέσα στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και στο 11 εξηγεί. Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήνα χειροποίητον απεκδιθέντες των σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, ένας άνθρωπος για να μπορέσει να μπει στο λαό του Θεού, στο λαό Ισραήλ, απαραίτητος έπρεπε να συμμετάσχει στην περιτομή της σαρκός. Και μάλιστα τα παιδιά μόλις εγεννώντο περιετέμνοντο τη σάρκα. Μόλις εγεννώντο. Στην Καινή Διαθήκη όμως, μόλις αναγεννάται ο άνθρωπος, απαραίτητος πρέπει να συμμετάσχει, μόλις αναγεννάται, γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα λοιπόν μόλις αναγεννάται ο άνθρωπος, δηλαδή μόλις έρθει σε αυτόν, σε κατάνοιξη καρδιά του, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, διαπίστεως που είναι δώρο Θεού, και ο Θεός τον σώσει, τον αναγεννήσει, τον μεταμορφώσει, καθώς είναι, επαναλαμβάνω, γεγραμμένο, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα, τότε θα πρέπει να συμμετάσχει στην νέα αχειροποίητο περιτομή του Θεού διά του Ιησού Χριστού, που είναι το βάφτισμα εν ύδατι, διά του οποίου ο Θεός μας απεκδύει, αυτή είναι η αχειροποίητος περιτομή του Χριστού, μας απεκδύει από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δηλαδή μπαίνοντας μες στο νερό, είναι φοβερό μυστήριο, μπαίνοντας μες στο νερό του βαφτίσματος ολόκληρη, όχι οι πιτσιλίσματα, ολόκληρη, αφήνουμε τον παλαιόν άνθρωπο, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας που πάει στα βάθη των θαλασσών και κανείς πια δεν μπορεί να το ξαναβρει, και βγαίνοντας έξω γινόμαστε σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού. Δηλαδή, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, ή αγνοείτε ότι όσοι ευαυτίστη μεν, 3ο εδάφιο, 6ο κεφάλαιο, 3ο εδάφιο, ή αγνοείτε όσοι ευαυτίστη μεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαυτίστη μεν. Δηλαδή, όταν αναγεννάται ο άνθρωπος γίνεται σύμμορφος του θανάτου του Χριστού. Αμέσως μετά πρέπει να γίνει σύμμορφος της ταφής του Χριστού. Και διαβάζω, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαφτίσματος των θάνατων, ώστε στη συνέχεια να γίνουμε σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού, αναγεννημένοι, νέος άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος, νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, νέο κτίσμα, ή να, καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν ως αναστημένοι εις νέαν ζωήν. Διότι αν γίναμε σύμφετοι με αυτόν κατά την ομοιότητα το θανάτου αυτού με την αναγέννηση, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας δια του βαφτίσματος μέσα στα βάθη των θαλασσών, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, καθώς είναι γεγραμμένο, ο αποθανόν δε δικαίωται, ο αποθανόν ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Άρα λοιπόν το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαφτιστεί αφού πιστέψει. Μάλιστα, επειδή ο Χριστός σαν τρίτη ενέργεια, η πρώτη είπαμε είναι η μετάνοια, η δεύτερη η μετάνοια και η αναγέννηση, η δεύτερη είναι το βάφτισμα, το τρίτο είναι το βάφτισμα εν ύδατι και το τρίτο είναι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου. Και το τέταρτο είναι αγιασμός. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό.
Εάν λοιπόν υπάρχει ένα παιδί και η παιδική ηλικία αρχίζει από 7 έως 12, το οποίο έχει αναγεννηθεί, δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι είναι αναγεννημένο, αν μάλιστα είναι γεννημένο στην Εκκλησία και, και ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, και έτσι δεν μπορούμε να βαφτίσουμε ένα παιδί μικρό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, γιατί έχει αναγεννηθεί και έχουν αλλάξει τα πάντα. Συνήθως λοιπόν το βαφτίζουμε το παιδί πάνω από 12 χρονών, στην εφηβική του ηλικία, όταν βλέπουμε ότι πλέον έχει πάρει αποφάσεις να ακολουθήσει τον Χριστό. Εκτός και αν στην παιδική του ηλικία το παιδί πιστέψει στο Λόγο του Θεού, εξητήσει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και κατά χάριν ο Χριστός το βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Τότε, με τη βεβαιότητα ότι αφού ο Χριστός το βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, άρα είναι αναγεννημένος, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον βαφτίσουμε εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, καθώς μας βεβαιώνει και στο Ιώτα κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού, στην οικία του Κορνήλιου που είχε πάει ο Πέτρος και κήρυξε το Ευαγγέλιο, λέγοντας στο 44 εδάφιο, ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους του Ευαγγελίου, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα σου ακούντας το Λόγον. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη. Και πώς το κατάλαβαν, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθηκε ο Πέτρος και είπε, μήπως δύνατε της να εμποδίσει το νερό τώρα, ώστε να βαφτιστώσει ούτε ήτην εσέλαβον το Πνεύμα το Άγιον, καθώς και εμείς καταρχάς. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί 7 με 12 χρονών, που έχει επίγνωση, είναι στην περίοδο της πίστεως, πιστέψει, εξητήσει κατά το Λόγο του Θεού τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ο Χριστός το βαφτίσει, τότε κατά το Λόγο του Κυρίου δεν μπορούμε εμείς να μην το βαφτίσουμε στο νερό, αφού ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή είναι ένα γεννημένο παιδί. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ένα σοβαρότατο λάθος που γίνεται ανάμεσα στους χριστιανούς, ότι η αναγέννηση είναι και βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Βεβαίως δεν είναι. Ο αναγεννημένος έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω και πυρή, που ποταμίδα το ζώντος θέλου σε κρέει κατά το Λόγο του Θεού, εκ της κοιλίας αυτού αποδεικνύεται με το να λαλούν γλώσσας ακόμη και να προφητεύουν. Όπως ακριβώς διαβάσαμε. Επίστησαν ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Γιατί? Διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Άρα λοιπόν η πορεία των πραγματών είναι μετάνοια, εξομολόγηση, μετάνοια, αναγέννηση. Δεύτερον, βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, για να απεκδηθεί ο άνθρωπος στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός, με την αχειροποίητο περιτομή του Χριστού, και όσοι εις Χριστόν εβαφτίστητε, εις Χριστόν ενεδίθετε, να ενδυθεί Χριστόν και μετά να ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως σε παιδική ηλικία πιστεύσει ένα παιδί και εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο και βρει χάρη από το Θεό και ο Χριστός το βαφτίζει, τότε πρέπει να βαφτίσουμε το παιδί στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί γίνεται αυτό στην Εκκλησία, συνεχίζει η ερώτηση του αδελφού μας. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να ξαναβαφτιστούν όσοι πραγματικά πιστεύουν και ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Εξάπαντος. Γιατί δεν υπάρχει, δεν έχει συμμετάσχει στο μυστήριο του βαφτίσματος, δηλαδή να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός στην αχειροποίητο περιτομή. Το βάφτισμα, ο νηπιοβαπτισμός δεν έχει έννοια στη γραφή. Καμία έννοια δεν έχει στη γραφή. Πέραν το ότι είναι και παράβασης, αλλά εν πάση περιπτώσει τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει, δεν έχει όμως κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει απεκδίσει τον άνθρωπο το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, γιατί το βρέφος δεν έχει αμαρτίες. Είναι στην περίοδο της αθωότητος. Έτσι λοιπόν, βεβαίως, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά στη γραφή, αν πάμε και στις πράξεις των Αποστόλων επίσης, στην εκκλησία των Εφεσίων, όταν στην Έφεσο
όχι στην εκκλησία, στην Έφεσο, όταν ο Παύλος επισκέφθηκε την Έφεσο και γνώρισε 12 μαθητάς αναγεννημένους που τους είχε μιλήσει ο Ζέων κατά το πνεύμα Απολλός, τους ρώτησε «Ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Δε είπαν προς αυτόν, αλλά ούτε αν υπάρχει πνεύμα Άγιο νικούσαμε. Και με έκπληξη ο Παύλος λέει «Εις τι λοιπόν ευαυτίστητε? Δε βαφτίσετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς λέτε ότι δεν γνωρίζετε περί του Πνεύματος του Αγίου?» Και οι μαθητές είπαν «Όχι, ο Ιωάννης, όχι, εμείς βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου που μας κήρυξε ο Απολλός, ο οποίος δεν είχε πλήρη γνώση, μετά απέκτησε την πλήρη γνώση όταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα του εξήγησαν το Λόγο του Θεού. Και αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος βάφτισε τους 12 μαθητάς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια προσευχήθηκε από αυτόν επιθέτων τασχήρας και έλαβαν πνεύμα Άγιο, ελάλησαν γλώσσες και προφήτευαν. Άρα τα πράγματα με βάση το Λόγο του Θεού θα τολμούσα να πω είναι απλά και ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε με έναν πάλι ανώνυμο αδερφό. Λέει στην Αγία Γραφή κεφάλαιων Βασιλέων Β 8-26 αναφέρεται ότι ο Χωζίας ήταν 22 ετών ηλικίας και βασίλευσε ένα χρόνο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στο Β όμως χρονικό κεφάλαιο 22-2 αναφέρεται ότι ο Χωζίας σε βασίλευσε ηλικίας 42 χρόνων μέσα στην Ιερουσαλήμ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί λέει δύο διαφορετικές ηλικίες? Είναι κάποιο λάθος τυποποίησης της Αγίας Γραφής? Έγινε κάποιο λάθος ορθογραφικό? Γιατί είναι λάθος να αναφέρεται με δύο διαφορετικές ηλικίες? Βέβαια είναι λάθος αντιγραφής, αγαπητέ αδερφέ μου ανώνυμε, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Όταν γραφότανε, κάποιος έγραψε το 22 και κάποιος το αντέγραψε 42. Τώρα το πιο σωστό σύμφωνα με την άποψη, όχι μόνο τη δική μας, είναι ότι ήταν 42 χρονών όταν βασίλευσε. Αλλά τώρα δεν έχει σημασία αυτό, στην ουσία βασίλευσε μόνο ένα χρόνο. Συνεχίζουμε με πάλι κάποιον ανώνυμο αδερφό. Διαβάζω. Αγαπητέ αδερφέ, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα σας παρακαλούσα να με βοηθήσετε με βάση το Λόγο του Θεού τι πρέπει να κάνω στο εξής ζήτημα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με κάλεσε πριν λίγα χρόνια να τον ακολουθήσω. Είμαι ένας νέος 23 ετών. Ο Κύριος μου άλλαξε τη ζωή, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, με ελευθέρωσε από πολλές αμαρτίες που έκανα στην παλιά μου ζωή. Τον ευχαριστώ και τον αγαπώ γι' αυτό. Αγωνίζομαι καθημερινά να φυλάω το Λόγο του Θεού στην καρδιά μου. Όμως αυτό που με απασχολεί και με βασανίζει είναι ότι πέφτω πολύ συχνά στην εκτέλεση της επιδημίας της σαρκός και των οφθαλμών. Βλέπω πράγματα τα οποία δεν πρέπει ένα παιδί του Θεού να βλέπει. Και το χειρότερο είναι ότι πιάνω κουβέντα με τον εχθρό της ψυχής μου, ο οποίος μου λέει «Κάνε την αμαρτία και μετά θα ζητήσεις συγγνώμη από το Θεό». Εκείνη τη στιγμή επικαλούμε το αίμα του Χριστού. Παρόλα αυτά όμως πέφτω κάθε φορά. Ζητώ από την ημέρα που γνώρισα το Θεό να μου τα πάρει. Κάθε φορά στα γόνατα ζητώ έλεος και χάρη από το Θεό να με συγχωρέσει. Δεν το θέλω στη ζωή μου πια, αλλά για κάποιο λόγο δεν ελευθερώνουμε. Ξέρω ότι λυπώ το Πνεύμα το Άγιο και αυτό είναι που με κάνει να στενοχωριέμαι. Γνωρίζοντας ότι τόσα έκανε ο Θεός για μένα και εγώ συνεχίζω τα ίδια. Προσεύχομαι με το νου, προσεύχομαι και με το πνεύμα. Μελετώ το Λόγο του Θεού και νηστεύω. Αλλά παραμένω στα ίδια. Τι πρέπει να κάνω? Ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια με κάθε ευλογία πνευματική. Θα ήθελα να συζητήσω να μείνω ανώνυμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι αδελφέ μου αγαπητέ. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο, μπορεί να συμβάνει στον κάθε άνθρωπο. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτα να μην πέσουμε στην παγίδα «Κάνε την αμαρτία» και να συζητήσει μετά συγγνώμη. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 3ο κεφάλαιο και στο 12ο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, «Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα, ενώ ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληνηθεί τη εξ ημών,
δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους, βεβαίαν την αρχή της πεθπιθήσεώς μας. Άρα λοιπόν, αγαπητέ αδερφέ, ποτέ μη δεχθείς την εισήγηση του διαβόλου, κάνε την αμαρτία και μετά θα μετανοήσεις. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να αποστατήσεις εντελώς. Τώρα το ερώτημα είναι, τι μπορώ να κάνω? Και η απάντηση είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ή μία απάντηση, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Δέλτα προς Εβραίους Επιστολή, στο 16 εδάφιο. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρειάς. Το έλεος του Θεού τι είναι, η αγάπη του Θεού Πατρός τι είναι? Απέστειλε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας. Αλλά μας ελέησε, μας εκάλεσε, μας αναγέννησε με την αγάπη του Θεός. Αλλά τώρα πρέπει να περπατήσουμε. Και πώς θα περπατήσουμε? Κατά χάριν, που σημαίνει θα λαμβάνουμε χάριν αντιχάριτος Χριστού. Δηλαδή, απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, μας καλύπτει ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, πρέπει να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Ιησού Χριστού. Εάν δεν κάνει χάρη ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άλλωστε και ο ίδιος μας λέει, άνεφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Το κατάλαβες αδερφέ? Τι λέει ο Χριστός? Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα που να ευαρεστεί το Θεό. Άρα λοιπόν εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να βρίσκουμε όλοι μας και εσύ να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Ιησού Χριστού. Τώρα πώς θα βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Ιησού Χριστού? Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού πάλι στην επιστολή προς Εβραίους. Έχοντες λοιπόν αδελφοί, διαβάζω τώρα από το κεφάλαιο Ιώτα 19 εδάφιο, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου, δια νέας και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εμάς, δηλαδή δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγα επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Άρα λοιπόν, πολύ καλά λες, και το λέει ο Λόγος του Θεού, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και η προκοπή σου θα είναι φανερή, η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε στον εαυτό σου και στην δασκαλία, γιατί τούτα πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας θα σώσεις. Εμείς μένουμε, τον εαυτό σου θα σώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει μελετώ το Λόγο του Θεού? Κάθε φορά που βρίσκεις χρόνο θα γονατίζεις, θα προσεύχεσαι ο Θεός να σου δώσει δύναμη μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Θα πληρούσε και Πνεύμα του Αγίου, θα ανοίγεις τη γραφή και θα διαβάζεις. Τότε ο Λόγος του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχηραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Το θέλω και το νομίζω. Διέρχεται. Αυτός θα σου δώσει δύναμη να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιπλέον πρέπει να εισέρχεσαι στο ταμείο σου. Αυτά είναι τα δύο βασικά όπλα του χριστιανού. Να εισέρχεσαι μέσα στο ταμείο σου και εισερχόμενος μέσα στο ταμείο σου, αφού μετανοείς, εξομολογείσαι, προσεύχεσαι με το νου, θα προσεύχεις και με το πνεύμα πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, ώστε η αγάπη του Θεού Πατρός θα εκχέεται στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου και θα μεταμορφώνει την πίστη την οποία έχεις κατά χάριν από το Θεό σε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Θα αποκτάς δύναμη πίστεως δια του Πνεύματος του Αγίου. Δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα παίρνει άλλη κατεύθυνση η ζωή σου. Αλλά λέει και κάτι ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ σοβαρό.
ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Και τι σημαίνει βασιλεία Θεού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Διαβάζω λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και το εδάφιο 17, διότι η βασιλεία Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Πρόσεξε τώρα. Δικαιοσύνη Θεού, ειρήνη δια του Ιησού Χριστού και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών, ευαρεστεί στον Θεό και ευδοκιμεί ενώπιον των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να βρούμε χάρη από το Θεό, εκείνο που θα ζητάμε είναι η βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας τα προσθέτει ο Θεός. Όμως κάτι που γίνεται πολύ πρακτικά σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, κεφάλαιο έψιλον και εδάφιο 5, και είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους νεότερους αδελφούς σαν και σένα. Ομοίως οι ενώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους, δηλαδή να έχετε σεβασμό στους μεγαλύτερους, πολύ σημαντικό αυτό, για να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού. Πάντες δε υποτασσόμενοι σ' αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, φρόνημα ταπεινού ανθρώπου. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατέα χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, με προϋπόθεση πάσαν την μέρη μνανημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Για να μπορέσεις λοιπόν να βρίσκεις χάρη από το Θεό που είναι και το ζητούμενο, ώστε ο Χριστός να σε βοηθάει, θα πρέπει να ταπεινώνεσαι υποτασσόμενος εις αλλήλους, να ενδυθείς την ταπεινοφροσύνη. Και εδώ αγαπητέ αδερφέ, θα σου πω τώρα και ένα μυστικό και από την προσωπική μου εμπειρία αλλά και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε από το Θεό να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου και καρδιάς τετριμένου ανθρώπου για να κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Τρίτον, να τρέμουμε στο λόγο Του, ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και να μας ευλογεί. Τέταρτον, να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθώς μαθητές και παιδιά του Θεού. Και πέμπτον, να μας φτιάξει, να μας μεταμορφώσει, να μας φτιάξει μια καρδιά κατά την καρδία Του στο να πράττουμε πάντα τα θελήματά Του. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα. Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να ελευθερωθείς. Τίποτα. Πάρτο απόφαση. Μόνο με την αγάπη του Θεού Πατρός, με τη χάρη του Χριστού και με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι αληθώς ελεύθερος και όποιον η αλήθεια ελευθερώσει, αυτός είναι αληθώς ελεύθερος. Άρα εσύ θα ζητήσεις από τον Χριστό να κάνει χάρη να σε ελευθερώσει, μελετώντας το Λόγο του Θεού να γνωρίσεις την αλήθεια, η αλήθεια να σας ελευθερώσει, καθώς λέει σε αυτούς που πιστέψανε, εάν μείνετε στο Λόγο μου, τότε είστε αληθώς μαθητέ μου. Δηλαδή ταύτα μελέτα και σταύτα μένε. Αν μείνετε στο Λόγο μου, τότε θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Τότε η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Βέβαια, το να το λες είναι εύκολο. Εκεί που είναι το δύσκολο είναι να το πράττεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια ετοιμοτάτη που είναι η χάρη του Χριστού. Όμως πώς θα την αποκτήσουμε. Επαναλαμβάνω. Εάν έχετε, λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λίλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και τότε μπορούμε να περπατάμε κατά χάριν Χριστού στην αλήθεια και η αλήθεια να μας ελευθερώνει. Άρα είναι ανάγκη να έχουμε κοινωνία με το Θεό.
και ποια είναι η κοινωνία με το Θεό, με το σύνδεσμο της θελειότητας που είναι η αγάπη. Δηλαδή να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου κατά το Λόγο του Θεού, πολύ την καρδιά, τη δύναμη, την πίστη και τη διάνοια. Και η κοινωνία με τα αδέλφια σου, να αγαπάς και τον αδελφό σου, αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και τώρα ερχόμαστε στο αδύνατον του Λόγου του Θεού. Μα είναι δυνατόν να αγαπάω το Θεό με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια? Μα είναι δυνατόν να αγαπάω τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε? Και η απάντηση είναι όχι. Άρα το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να με καθαρίζει και η αλήθεια δεν μπορεί να με ελευθερώνει. Και τώρα τι θα κάνω? Λέει ο Λόγος του Θεού. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Εσύ είσαι σε θλίψη. Η θλίψη σου κατεργάζεται υπομονή. Και έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Η υπομονή όμως κατεργάζεται δοκιμή. Θα σε κάνει ο Θεός δόκιμο εις τον Θεό, εργάτη ανεπέσκητο, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Και η δοκιμή κατεργάζεται ελπίδα. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Πάσο ελπίζον επ' αυτόν δεν θέλει κατασχυνθεί. Γιατί η ελπίδα δεν κατεσχύνει? Διότι η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά σου μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Όταν λοιπόν πληρούσε Πνεύματος Αγίου με επίγνωση, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ως αυτός δε και το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται τις αδυναμίες σου, την αδυναμία σου αδελφέ μου αγαπητέ. Επειδή εμείς πώς να προσευχηθούμε και τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο υπέρμεσιτεύει διαστεναγμών αλαλήτων υπερημών. Ο δε ερευνώντας καρδίας Πατέρας Θεός ξεύρει τι είναι το πνεύμα, το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν μεσιτεύει υπέρ των Αγίων. Άρα αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις, ο Θεός θα το κάνει δια Πνεύματος Αγίου. Τι θα κάνει? Δια Πνεύματος Αγίου θα εκχέεται στην καρδιά σου η αγάπη του Θεού Πατρός. Αλλά θα αγαπάς όχι με την αγάπη την συναισθηματική, ανθρώπινη, ίσως και σαρκική, αλλά με την αγάπη τη θεϊκή του Θεού Πατρός. Και τότε θα μπορείς να αγαπάς το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, και θα μπορείς να αγαπάς και τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Θα σε καθαρίζει, δηλαδή θα σε καθιστά Άγιο. Θα σου δίνει δύναμη. Θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός θα σε ελευθερώσει κατά χάριν δια της πίστεως, καθώς θα πληρούσε Πνεύματος Αγίου, γιατί ο Χριστός σε βάφτισε, και δια του Πνεύματος του Αγίου θα εκχέει ο Πατέρας Θεός την αγάπη του, ώστε να τον αγαπάς με όλη την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη και τη διάνοια. Θα αγαπάς τους αδελφούς όπως ο Χριστός σε αγάπησε, και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού θα αποκτά τεράστια δύναμη και θα σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και θα είσαι ελεύθερος πάντοτε. Και τώρα, ελεύθερος ον πάντων, λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Τότε μπες στο έργο του Θεού και εκεί θα είσαι ελεύθερος. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε με τα βεβαιότητος ο καρπός σας θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Ελπίζω να μπόρεσα να σου δώσω να καταλάβεις την πορεία των πραγμάτων για να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα αγαπητέ αδερφέ. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από όλη μου την καρδιά κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.